Πραγματικά μετά από 25 χρόνια, περπατώντας έναν μοναχικό δρόμο Βασίλης ο Λεβέντης, έναν δύσκολο μοναχικό δρόμο, έρχεται αυτή τη στιγμή και μπαίνει μέσα στη Βουλή και μαζί του συμπαρασύρει και ολόκληρη την Ένωση Κεντρών. Ο λόγος του, ένας λόγος ο οποίος χαρακτηριζόταν από την αλήθεια, το ήθος και τη συνέπεια, επιβραβεύεται. Ο ίδιος του αγώνας δικαιώνεται. Αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερη τιμή για όλους εμάς που ακολουθήσαμε τον Βασίλη τον Λεβέντη και είσοδος, να το πω και κάπως έτσι, κάποιον από εμάς μέσα από τους αγώνες τους δικούς του που θα τον συνοδεύσουν μέσα στην Βουλή. Η επόμενη μέρα είναι δύσκολη, αλλά η επόμενη μέρα είναι διαφορετική. Ο Βασίλης ο Λεβέντης, η φωνή του, η φωνή της Ένωσης Κεντρών, θα είναι μέσα στην Βουλή μια δυνατή φωνή, μια αληθινή φωνή, μια φωνή που θα την χαρακτηρίζει η συνέπεια και το ήθος. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους τίμησαν με την ψήφο τους την Ένωση Κεντρών, ακόμα και αυτούς που πέρασε η Ένωση Κεντρών σαν σκέψη από μέσα τους και αν μην την τίμησαν. Είμαι σίγουρος ότι οι πράξεις του Βασίλη του Λεβέντη και της Ένωσης Κεντρών την επόμενη φορά θα τους φέρουν κοντά μας.